Να ξεκινήσουμε ένα σχόλιο για τον κύριο Λιάπη. Είναι εύκολο στόχο. Είπαμε, δεν θα ξεχάσουμε τα μεγάλα θέματα, αλλά ένα θέμα το οποίο είναι για μένα σημαντικό, με την έννοια ότι στην περίοδο, την εποχή της απαξίωσης του πολιτικού συστήματος, έρχεται μια τέτοια ενέργεια, την οποία εγώ δεν μπορώ να τη χαρακτηρίσω. Να σας πω, θα συμφωνήσω με όσα ακούστηκαν. Η ενέργεια αυτή, όπως φαίνεται μέχρι σήμερα, είναι απολύτως απαράδεκτη. Είναι πέρα, απολύτως απαράδεκτη. Είναι πέρα από μεμπτή. Είναι απολύτως απαράδεκτη. Να κάνω όμως ένα πολύ σύντομο σχόλιο και να πω το εξής, ότι υπήρχε παραδοσιακά σε αυτή τη χώρα μία ασυδοσία απέναντι στις ενέργειες, οικονομικές δραστηριότητες και άλλες της οικονομικής ολιγαρχίας, που οδηγούσε σε αυτό που λέγαμε διαπλοκή κτλ. Αυτό αφορούσε και το παγιωμένο πολιτικό σύστημα, τα δύο κυβερνητικά κόμματα κατά κύριο λόγο. Σύμπτωμα αυτού του πράγματος είναι ευχάριστο αν μπαίνουμε σε μια φάση όπου το πολιτικό σύστημα, το πολιτικό προσωπικό μάλλον, ελέγχεται. Είμαι σίγουρος ότι τη στιγμή που θα υπάρξει μια εναλλακτική διακυβέρνηση, μια κυβέρνηση αριστεράς, στο ίδιο στόχαστρο και στον ίδιο έλεγχο θα μπει και η οικονομική ολιγαρχία. Βέβαια, εδώ είμαι υποχρεωμένος να σας πω, γιατί αν δεν το κάνω θέμα αντικειμενικό, ότι το ίδιο πράγμα συμβαίνει με τις επενδύσεις που μπορεί να κάνει ένας αριστερός. Θα σας πω και γι' αυτό, αν θέλετε. Για να ακουστεί. Γιατί ακούστηκε ο κύριος Γεωργιάδης πριν που μίλησε για πάρτι που θα κάνουν οι λαθρέμποροι, και είναι το εύλογο ερώτημα, γιατί εξακολουθούν να υπάρχουν λαθρέμποροι. Και επαναφέρω τις αναλύσεις του Γενικού Γραμματέα Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε αυτό το θέμα. Και για τον κύριο Τσουκαλά, αλλά και για τον κύριο Σταθάκη και για τον κύριο Τσακαλώτο. Μπορώ να σας πω γι' αυτό. Και ότι άκουσα, και δεν ξέρω αν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, ότι σε κάποιες από τις εταιρείες ή τράπεζες τις οποίες έχουν επενδύσει, έχουν περιουσιακά στοιχεία στα μεταλλεία του Χριστού στη Χαλκιδική. Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, αντιλαμβάνεστε δηλαδή, να βγαίνει ένας βουλευτής από μια παράταξη η οποία έχει εκδηλώσει την αντίθεσή της μετά. Αυτό είναι μεμπτό. Επιτρέψτε μου να σας πω δύο ζητήματα. Ή αυτό που ακούστηκε, λέει ότι για να προστατεύσω τα λεφτά μου, επενδύω σε μια τράπεζα του εξωτερικού ή σε κάποια σε κάποια φαν του εξωτερικού. Αυτό δεν είναι εξαγωγή κεφαλαίου. Μπορείτε να αντιληφθείτε τι θα γίνει αν όλοι οι Έλληνες αποφασίσουν να βγάλουν τα λεφτά τους στο εξωτερικό? Γιατί εγώ, έτσι όπως θα χτυπήσω το Λιάπη, θέλω να είμαι με όλους, να διατηρήσω τις αποστάσεις. Να σας πω, και το ξέρετε πολύ καλά, το κάνω. Απολύτως ειλικρινώς, τι πιστεύω για αυτό το ζήτημα. Πρώτα, είναι σφάλμα κατά την ψήφιση σας. Πρόκειται για άτομα, για πρόσωπα, τα οποία έχουν μια συγκεκριμένη περιουσία, η οποία έχει... Τους οποίους εκτιμώ ιδιαίτερα. Ναι, η οποία έχει κτηθεί νομίμως, και πριν μπουν στην πολιτική ζωή και στα δημόσια πράγματα. Η επένδυσή τους όμως σε αυτό το οποίο καταγγέλνεις... Θυμηθείτε το εξής. Θυμηθείτε το εξής. Είναι σε δύο εταιρείες, κύριε Μιλιά, στην BlackRock και στην JP Morgan, που είναι δύο εταιρείες που εσείς... Προσέξτε το κάνατε προσωπικά. Προσέξτε το εξής. Όταν κατέρευσε η Lehman Brothers, μάθαμε, εσείς μας πληροφορήσατε οι δημοσιογράφοι, ότι οι συμπολίτες μας, κυρίως στην περιοχή της Λάρισας, αν θυμάμαι καλά, χάσανε πάρα πολλά λεφτά μέσω επενδύσεων που είχαν κάνει στο εδώ υποκατάστημα της Citibank, το οποίο περιείχε και προϊόντα της Lehman Brothers. Αυτά τα πράγματα είναι... Δεν μιλάμε για τη Lehman Brothers, μιλάμε για, μιλάμε για την BlackRock. Τώρα, αν η BlackRock έχει στην... Εσείς θα το κάνατε? Τι να κάνω? Τέτοια επένδυση, τέτοια μορφή επένδυση. Προσέξτε, αυτά τα πράγματα γίνονται μέσω ενός συμβούλου επένδυσης και δεν ξέρω τι θα έκανα. Αν είχα ένα σύμβουλο επένδυσης που μου έλεγε θα πάρουμε κάποια προϊόντα. Θα γυρίσω στον αδικημένο της συζήτησης, επειδή πήρε μετάση στον κύριο Δόντο, αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Αμέσως μετά. Όλοι θα...